Λέγομαι Δημήτρης Γιώνης, είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συλλόγου της Ερωτευτικής Σχολής Αθήνα. Βρισκόμαστε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, φοιτητές από όλες τις σχολές της Αθήνας, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την εθνή διαείσοδο της αστυνομίας που θέλει να κάνει η κυβέρνηση στις σχολές. Φροντοφωνάζουμε όλοι μας ότι εδώ πέρα την ίδια στιγμή που έχουν γιγαντωθεί τα προβλήματα για ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο φοιτητή για να μπορέσει να σπουδάσει, η κυβέρνηση επιλέγει να καταστήλει κάθε κινητοποίηση, κάθε αγώνα των φοιτητών που θέλουν να διεκδικήσουν τη ζωή του. Την ίδια στιγμή που οι αιστείες που βρίσκονται εδώ πέρα τη Ιδρυτική Αιστεία Πανεπιστημίου Αθηνών, στα 200 μέτρα από εδώ πέρα, ρημάζουν. Ένα κόμμα σε κρίση και δεν ανήκει. Οι φοιτητές είναι χωρίς δωμάτιο, μέχρι πρόκειτο δεν είχαν καλά νερό. Και το νερό δεν πίνεται. Συζητάνε ότι θα μας βάλουν τους αστυνομικούς. Δεν λένε τίποτα για την αύξηση της χρηματοδότησης για τις ανάγκες μας. Την ίδια στιγμή που τα πτυχία μας έχουν γίνει κουρελόχαρτα στις περισσότερες σχολές. Πρόσφατα τώρα στο μαθηματικό πήγαν να περάσουν την απόσταση παιδαγωγική ενάρτηση από το πτυχίο και τόσο ακόμα ζητήματα. Έχουμε φτάσει να πληρώνουμε τα μεταπτυχιακά μας 3.000 ευρώ, το εξάμεινο, αυτό είναι κριτική στην αγροτική να σα πληροφορήσω. Κάντε του υπολογισμού στα μαθηματικά, είναι απλά και απαγορευτικά για να είναι. Την ίδια στιγμή με όλα αυτά γίνεται αυτό το όριο καταστολή. Εμεί θα το επιτρέψουμε, οι φοιτητέ θα βρεθούν μπροστά, θα παλέψουμε για τι σύγχρονε ανάγκε. Για να έχουμε αστείε, για να έχουμε ρέμπα, νερό, να μπορέσουμε να σπουδάσουμε και να ζήσουμε όπω έχουμε ανάγκη και όπω επιτάσσουν οι σύγχρονε εξελίξει τη επιστήμη και τη τεχνολογία.